Κύριε Παπαδάκη, εσείς τι λέτε, τι μπορεί να κάνει? Και προφανώς διεκδικείτε κι εσείς μια θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί προφανώς θέλετε να είστε χρήσιμος την επόμενη μέρα για να κάνει τι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση της φτώχειας? Κοιτάξτε, καταρχάς δεν μπορούμε να απευθυνόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ότι είναι κάποιος πυροσβέστης, γιατί παίζει εδώ και χρόνια το ρόλο του εμπριστή. Γιατί εμπριστής με τόσα δισεκατομμύρια. Δεν φύτρωσαν τα προβλήματα έτσι, ούτε η ακρίβεια, ούτε η γενίκευση της φτώχειας, η οποία πλέον, ξέρετε, λέγαμε παλιότερα να μοιάσουμε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μοιάζουμε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλο και περισσότερο, γιατί γενικεύεται η φτώχεια και σε αυτές. Και αυτό που υπάρχει είναι ότι υπάρχει μια πολιτική πίσω από την ακρίβεια, πίσω από την εντυνόμενη φτώχεια, που λέει καθυλωμένη μισθή, να τελειώνουμε με τις συλλογικές συμβάσεις στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει αυτό το αντίθετο. Μια στιγμή. Να φτάσουμε στο 80%. Λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τελειώνουμε με τις συλλογικές συμβάσεις και να έχουμε τον καθορισμό των μισθών με βάση κυβερνητικές αποφάσεις στο όνομα της ανταγωνιστικότητας. Όπως είναι. Αφήστε με όμως. Μισό λεπτό. Με συγχωρείτε. Όταν λέτε κάτι το οποίο έχω πει λοιπόν, ότι δεν ισχύει, έχω υποχρέωση. Λέμε αυτό που ισχύει στην Ελλάδα κιόλας και σε μια συγχωρείτε. Στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων δεν υπάρχει κατεύθυνση στον πυλώνα λοιπόν των κοινωνικών δικαιωμάτων. Λέμε λοιπόν ότι σε 16 χώρες υπάρχει αυτό το σύστημα που ορίζεται ο μισθός με βάση την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και γι' αυτό οι αυξήσεις είναι ένα κουλούρι την ημέρα. Ισχύει ότι αυτό θέλει ακριβώς, να φτάσουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στο 80%. Και αυτό ακριβώς αυτό το δρόμο ακολουθείται και σε όλα. Επίσης υπάρχει η λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Μισό λεπτό, κύριε Παπαδάκη, ισχύει ή δεν ισχύει αυτό που λέω? Ακούστε, δεν μπορεί να ισχύει και αυτό που λέω. Δεν διακόψατε κανέναν. Όχι, μα δεν διάκοψα κανέναν, γιατί δεν άκουσα κάτι που να είναι ακριβώς αντίθετο σε αυτό που λέω. Άρα λοιπόν, ναι, μπορώ να πω και κάποια πράγματα που είναι αντίθετα από αυτά που πιστεύετε, αλλά η ουσία δεν είναι. Δεν πιστεύω, με συγχωρείτε, δεν είμαι εδώ για να πιστεύω. Δεν ξέρω τι. Όχι, αλλά η ουσία είναι λοιπόν ότι υπάρχει μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει, για παράδειγμα, ότι εδώ πρέπει να υπάρχει πράσινη μετάβαση, που σημαίνει χρηματιστήριο της ενέργειας. Και ότι η ενέργεια πρέπει να είναι χρηματιστηριακό προϊόν και πρέπει να υπάρχουν πράσινα, κίτρινα και μπλε τιμολόγια και οι όμιλοι να κερδίζουν και ο λαός να χάνει. Πρέπει να υπάρχει, λέει για παράδειγμα, η ΚΑΠ, η κοινή αγροτική πολιτική, που δίνει στους αγροτοβιομήχανους το δικαίωμα να παίρνουν πυρ παρά την παραγωγή των αγροτών και επί της ουσίας να φτάνει στο ράφι στο Θεό η τιμή. Αυτά είναι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες έχουν ψηφίσει όλα τα κόμματα. Την ΚΑΠ την έχουν ψηφίσει όλα τα κόμματα του τραπεζιού. Δεν ισχύει. Τι δεν ισχύει? Αυτό ότι δεν έχετε ψηφίσει την ΚΑΠ? Ναι. Είστε αδιάβαστος. Καλά, διαβάστε λοιπόν τι ψήφισε το κόμμα σας το 2021 και ελάτε πάλι. Ψευδές. Λοιπόν, μην λέτε γιατί εκτίθεστε. Θα σας κάνω tweet. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ψήφισε την ΚΑΠ όπως και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα. Μετά, γιατί δεν μπορώ τώρα. Λοιπόν, και θα το αποδείξω ότι λέει ψέματα. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Δεν έχουμε ψηφίσει τη Νέα ΚΑΠ. Πώς θα γίνει? Δεν έχουμε ψηφίσει τη Νέα ΚΑΠ. Την ΚΑΠ. Την ΚΑΠ του 2021-2027. Λοιπόν, όχι. Λέτε ψέματα. Δεύτερον, όλη λοιπόν αυτή η πολιτική έχει ονοματεπώνυμο. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ακριβώς ότι πρέπει να υπάρχουν οι 4 ελευθερίες των εργαζομένων, των υπηρεσιών, του κεφαλαίου. Και αυτές οι ελευθερίες είναι σήμερα που οι πολυεθνικές αλωνίζουν και κανονίζουν τις τιμές όπως θέλουν αυτές. Και βεβαίως ούτε τα πρόστιμα κοροϊδία, ούτε τα ΠΑΣ μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, ούτε βεβαίως και οι επιστολές, οι οποίες επί της ουσίας καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση τάχα να πάρει μέτρα, τα οποία 5 χρόνια τώρα έχει τσακίσει το λαό μας με την ακρίβεια. Κύριε Παπαδάκη, αν εκλεγείτε, τι θα κάνετε εσείς και οι συνάδελφοί σας του Κομμουνιστικού Κόμματος όσοι βρεθείτε στην ευρωομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος? Γνωρίζουμε καλά λοιπόν ότι αυτή η πολιτική πρώτα απ' όλα χρειάζεται ξεσκέπασμα. Όταν οι υπόλοιποι τα ψηφίζουν όλα, όταν για παράδειγμα ψήφισαν τις αυξήσεις με την οδηγία για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, που τον ψήφισαν όλοι και στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ελληνική Βουλή, τότε το είχαμε ξεσκεπάσει, αποκαλύψει και καταψηφίσει. Και αυτό χρειάζεται σήμερα, να συνειδητοποιηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντίπαλος
και όχι των λαών και όχι σύμμαχος, ίσα-ίσα είναι αυτή που δίνει κέρδη στους ομίλους, δίνει τα λεφτόδεδρα του Ταμείου Ανάκαμψης που έχει φτάσει 84% να τα παίρνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις και το 16% να τα παίρνουν οι μικρομεσαίες λεγόμενες επιχειρήσεις, και το μόνο που δίνεται στους αυταπασχολούμενους είναι βάουτσερ για την ταμιακή μηχανή για να τους συνεχίζουν να τους φορολελατούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν, και πάνω σε αυτό χτίζεται λοιπόν οι αγώνες που γίνονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια σειρά χώρες που έχεις τις μεγαλύτερες απεργίες της 20ετίας και στη Γαλλία και στη Γερμανία και αλλού. Δεν είναι τυχαία αυτά. Δεν είναι τυχαίο ότι για παράδειγμα μπλόκα έγιναν σε όλη την Ευρώπη. Δεν έγινε τυχαία, γιατί αυτή η πολιτική που καταγγέλει την ΚΑΠ εδώ και χρόνια, το ΚΚΕ και οι αγρότες στείνοντας μπλόκα και μας λέγανε ότι είσαστε ξεπερασμένοι και οι Ευρωπαίοι αγρότες πλέον έχουν σύγχρονες μεθόδους και κάνουν μεγάλες εξαγωγές και ότι αποδέχονται την ΚΑΠ. Θυμάστε τι λέγανε. Λοιπόν, και τώρα φτάσανε τα μπλόκα στην πύλη του Βραδεμβούργου. Φτάσανε τα μπλόκα στο Παρίσι. Φτάσανε τα μπλόκα έξω από την Κομισιόν, δείχνοντας με τεντωμένο το δάχτυλο την ΚΑΠ και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή λοιπόν η πολιτική πρέπει να χρεοκοπήσει, πρέπει να την αντιπαλέψει ο λαός και με πιο ισχυρό ΚΚΕ και εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις και εκεί που ανατρέπονται. Σας παρακαλώ ένα ερώτημα, γιατί δεν μου αρέσει να μένουν σκέψεις. Ισχύει ή δεν ισχύει ότι στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που ψηφίστηκε στο Γκέτεμπορκ το 2017 και επιβεβαιώθηκε στο Πόρτο, υπάρχει κατεύθυνση που λέει ότι πρέπει να αυξηθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις σε όσες χώρες είναι κάτω από 80%. Ισχύει ή δεν ισχύει? Ξέρετε τι λέει? Ισχύει ή δεν ισχύει? Θα σας απαντήσω. Γιατί μου είπατε ότι λέω ότι πιστεύω. Σας ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ο λοιπόν πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων προβλέπει τα ελάχιστα. Τι σημαίνει ισχύει ελάχιστα? Ισχύει αυτό που σας ρώτησα. Αυτό που σας λέω. Μα σας ρωτώ. Μα πώς. Λοιπόν, συμβαίνει τα ελάχιστα. Δηλαδή τι λέει? Ότι θα υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο μισθών και από εκεί και πέρα... Όποιος θέλει παραπάνω χτίζει. Ισχύει αυτό. Σας απαντάω για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα. Ισχύει ότι θέλει συλλογικές διαπραγματεύσεις όπου είναι κάτω του 80%, σε όποια χώρα είναι κάτω του 80%. Πείτε μου λοιπόν, ποια χώρα είναι πάνω από το 80%. Απαντήστε μου, ποια χώρα είναι πάνω από το 80%. Είναι πολύ σαφές το ερώτημα. Μου είπατε ότι λέω κάτι που δεν ισχύει. Μία χώρα, μία που έχει 80% συλλογικές συμβάσεις. Απαντήστε μου μία. Κύριε Παπαδάκη, σας ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι, σας απαντώ. Ισχύει αυτό που είπα, γιατί πριν μου είπατε ότι δεν ισχύει. Σας ρωτώ αν ισχύει. Σας είπα τι ισχύει. Ισχύει. Σας λέω ότι δεν υπάρχει χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 80% συλλογικές συμβάσεις. Και εσείς μου λέτε ότι να φτάσει στο στόχο το 80%. Μα δεν υπάρχει σε καμία. Κύριε Παπαδάκη, όχι μόνο λοιπόν, δεν αυξάνονται οι συλλογικές συμβάσεις, μειώνονται και γίνονται ατομικές. Και γίνονται οι συλλογικές. Είπατε ότι δεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Καταρχάς, τώρα συζητάμε ότι έχουμε τριπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από την Ευρωζώνη. Και ο λαός μας βιώνει αυτό το μαρτύριο που σημαίνει ότι οι στόχοι περί ανάπτυξης και τα λοιπά που θα έρθει και θα φέρει η ευημερία έχουν αποδειχθεί ότι είναι παραμύθια. Και πέρα από αυτό υπάρχει και μια πραγματικότητα που λέει ότι υπάρχει μια πολιτική της πράσινης μετάβασης, μια πολιτική που έχει χαραχτεί εδώ και χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται ως προστάτης του περιβάλλοντος. Και κουνάει και μάλιστα το δάχτυλο την ίδια ώρα στο λαό, για παράδειγμα αν χρησιμοποιήσει ένα πλαστικό καλαμάκι, την ίδια ώρα που είναι αυτή που διεξάγει πολέμους. Το νούμερο ένα παράγοντα μόλις του περιβάλλοντος είναι ο πόλεμος. Και ταυτόχρονα την ίδια ώρα... Τι πολέμους διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Στην Ουκρανία, για παράδειγμα, με 78 δισεκατομμύρια. Λίγα είναι αυτά. Δεύτερον, στην Ερυθρά Θάλασσα, που υπάρχει γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Λίγα είναι αυτά. Ταυτόχρονα, εδώ υπάρχει μια συμβολή της χώρας μας που εμπλέκεται σε αυτό το έγκλημα, στο όνομα των συμμαχικών υποχρεώσεων. Και μάλιστα η φρεγάτα Ύδρα κοστίζει 500.000 ευρώ την ημέρα στο λαό μας. Σε αυτόν που δεν έχει νοσοκομεία, που δεν έχει σχολεία, 500.000 ευρώ την ημέρα. Για 2 μήνες που είναι ήδη η φρεγάτα εκεί, θα μπορούσα να είχαμε 1.000 δασκάλους και 1.500 γιατρούς
για ένα χρόνο. Και τα λέμε αυτά γιατί οι εφοπλιστές δεν θέλουν security, δεν χρειάζονται security για, για τις business τους. Μπορούν να τα πληρώσουν και από μόνοι τους, ξέρετε. Αλλιώς, στο τέλος το λιμάνι, όταν θα φτάσουν, να μοιραστούν τα κέρδη που έχουν με το λαό. Να σας ρωτήσω. Γιατί ο λαός πληρώνει. Λοιπόν, άρα λοιπόν από αυτή την πολιτική και να φτάσω στο ζήτημα περί πράσινης ανάπτυξης και όλα αυτά. Αν που έχετε την καλοσύνη, επειδή ελπίζω ότι ο επόμενος γύρος θα είναι η πράσινη συμφωνία. Όχι, κρατήστε το κομμάτι του πράσινου να το συζητήσουμε. Απλά έχει σημασία το εξής, ότι οι αποφάσεις θέλουμε να πούμε στο Ευρωκοινοβούλιο παίρνονται με βάση τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων που έχουν λόμπι εκεί, δηλαδή υπαλλήλους που πασάρουν τροπολογίες, γιατί οι τροπολογίες είναι μέχρι μιλιγκράμμ. Κανένας ευρωβουλευτής δεν έχει 4-5 βοηθούς κάθε ευρωβουλευτής. Δεν μπορεί να ετοιμάσει τροπολογίες οι οποίες να είναι με τέτοια λεπτομέρεια σε ένα τέτοιο σφοδρό ανταγωνισμό ομίλων για το ποιος θα επικρατήσει σε 27 αγορές. Αυτό γίνεται στον ιερό ναό της δημοκρατίας, στο Ευρωκοινοβούλιο. Έρχεται λοιπόν κάθε λόμπι, πασάρει τις τροπολογίες του και θεωρεί με βάση την τεχνολογία της πράσινης τάδε επιχείρησης ότι αυτή είναι η κατεξοχή πράσινη και ο ανταγωνιστής της είναι μαύρος. Λοιπόν, και έτσι παίρνονται οι αποφάσεις και όποιος επικρατήσει και όποιος χάσει λέει κοιτάξτε να δείτε επειδή έχασα στην κόντρα ποια η τεχνολογία είναι πράσινη ας το πάμε μέχρι το 2030 να εφαρμοστεί. Και βλέπετε μια έκθεση η οποία είναι δακρύβρεχτη για τη μόλις του περιβάλλοντος η τάδε ουσία και να εφαρμοστεί από το 2028 και μετά. Ενώ λοιπόν, θα έπρεπε άμεσα, λέτε, να προφανώς. Αλλά εδώ είναι το πράσινο σημαδεμένο παιχνίδι, ότι παίζονται τρελά δισεκατομμύρια πάνω σε αυτό. Δεν έχει καμιά σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι ένας πόλεμος ανάμεσα σε επιχειρηματικούς ομίλους για την αλλαγή των τεχνολογιών. Και ο λαός μας πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι όλη αυτή η ιστορία της πράσινης μετάβασης. Ελπίζω ότι θα μιλήσουμε για την πράσινη συμφωνία, το ξαναλέω, κύριε Παπαδάκη. Που αυτός βγαίνει χαμένος και στο ρεύμα και στη θέρμανση. Και παντού. Υπάρχει πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει η ΚΑΠ, εφαρμόζεται η ΚΑΠ. Για παράδειγμα, οι αγρότες μας έγινε σφαγή του δράμαλι με τις ενισχύσεις τους. Γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση. Υπάρχει το κόστος παραγωγής, υπάρχει το πανάκριβο πετρέλαιο και την ίδια ώρα οι πράσινες προδιαγραφές, οι οποίες είναι και στην αγροτική παραγωγή, αλλά και παντού. Γιατί εδώ, δείτε για παράδειγμα, υπάρχουν οι fast track ανεμογεννήτριες ακόμα και σε περιοχές Natura. Υπάρχει η καύση απορριμμάτων, η οποία είναι σε αυξάνον ρυθμό. Και το ΚΚΚ τι θέλει την πράσινη συμφωνία, να μην υπάρχει, να αποσυρθεί. Εμείς την αντιπαλεύουμε. Και λέμε, για παράδειγμα, ότι είναι η καρκινογόνα η καύση των απορριμμάτων, η οποία θεωρείται πράσινη πρακτική. Όχι, σας δεν παρακαλώ. Θεωρείτε. Το incineration δεν χρηματοδοτείται από το 24 και μετά. Της Ευρωπαϊκής σας παρακαλώ Ένωσης. Πολύ. Υπάρχουν και σας στόχοι όπως και 30% μέχρι το 2030 για την αξιοποίηση να καίνε σκουπίδι η και να είναι καρκινογόνα η καύση. Όπως επίσης και τα πυρηνικά, τα οποία ξαφνικά έγιναν πράσινα επειδή το θέλει η Γαλλία. Λοιπόν, άρα λοιπόν τι βγαίνει συμπέρασμα και ακούμε από παντού Ταμείο Ανάκαμψης, δάνεια, βρωμόλογα, δηλαδή δάνεια που θα τα ξαναπληρώσει ο λαός. Και οι όμιλοι θα έχουν το λεφτόδεντρο και θα πρημοδοτούνται από όλες τις μπάντες. Άρα λοιπόν ο λαός πρέπει να αντιπαλέψει αυτή τη στρατηγική, γιατί έρχονται και πρόστιμα για όποιον δεν συμμορφώνεται με την πράσινη στρατηγική και θα τα δούμε και στα αυτοκίνητα και στους. Δεν πρέπει όμως να πάρουμε μέτρα για την κλιματική κρίση. Μέτρα παίρνει το κεφάλαιο για τα δικά του συμφέροντα. Μάλιστα. Ο λαός πρέπει να πάρει τα δικά του, αντιπαλεύοντας σταθερότητα της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων και να αντιπαλέψει αυτή την κατάσταση με ισχυρό ΚΚΕ, γιατί αυτή είναι η μόνη διέξοδος και με τους αγώνες. Γιατί αποδείχθηκε και το προηγούμενο διάστημα ότι οι κινητοποιήσεις είναι αυτές που μπορούν να αποσπούν και καμιά κυβέρνηση δεν πρόκειται να δώσει από αυτή τη σκοπιά τίποτα στο λαό.